Βρισκόμαστε στην Ιερά Οδό με προορισμό το την ορεινή Αρκαδία. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Είμαστε δύο πούλμαν, είμαστε στο δεύτερο. Προχωράμε. Ο καιρός είναι πότε ήλιος, πότε συνεδεσμένος. Και εγώ σε βλέπω. Είμαστε στο Σκαραμαγκά. Πάρουμε την Πολίνα τώρα. 9 η ώρα, 10 έντεκα. Δεν το πήρε, είδε κοιμάται. Πλησιάζουμε την Κορινθό, περνάμε τα τούνελ τώρα. Στο δρόμο προς Τρίπολη. Το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής. Περάστε, περάστε.
ότι υπήρχε αρχαιολογικό στην περιοχή μας, δεν ήταν όλα. Έχεις κάνει. Θες να σε βγάλω, Γιώτα. Ο ναός θα έχει χτιστεί από υλικά αρχαίου ναού. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά βλέπω ένα τέτοιο είδος ναού. Είναι καταπληκτικό. Είναι κλειδωμένα. Όχι, είναι ανοιχτά. Ανοιχτά είναι ρε παιδιά. Ποιος είπε ότι δεν... Έλενα. Προσπαθούμε και... Αγάπη μου. Είμαστε αγράμματοι. Ναι, καρδιά μου, εσύ είσαι αγράμματη. Εσύ είσαι αγράμματη, το ξέρω. Το εσωτερικό του ναού. Όλες οι αρχαίες πέτρες έχουν βρεθεί στη γύρω περιοχή από αρχαίους ναούς που υπήρχαν εδώ και τις χρησιμοποιήσανε για να φτιάξουν το ναό της Αγίας Φωτεινής. Είναι πραγματικά κάτι που πρώτη φορά βλέπω. Δεν έχω ξαναδεί σε τόσο μεγάλη έκταση αρχαία κομμάτια να χρησιμοποιούνται σε ναό ορθόδοξο. Δεν πρέπει να βάλουν και φλάσσο εδώ, δεν ξέρω τώρα, το ιερό του ναού. Η Αγία Τράπεζα, στηριγμένη απάνω σε αρχαϊκή κολόνα. Όπου θέλεις, έτσι. Όπου σε βολεύει. Αλλά να πιάνεις. Όπου θέλεις.
τον, πού να τον, πού να τον. Στην αίθουσα αναμονής περιμένοντας για να μπούμε στο σπήλαιο Κάξια. Κράβηξα. Κοιτάξτε ψηλά και μετά να συνεχίσετε. Ο μεγαλύτερος, δηλαδή αυτό που μας συμβαίνει συχνά, είναι να μην βλέπετε το σκαλοπάτι και να το χάνετε. Αυτό μας συμβαίνει περισσότερο.
Να παρακαλέσω πάρα πολύ προσοχή στα προσωπικά σας αντικείμενα να μην μας πέσουν από το τσιμέντο που περπατάμε και κάτω, γιατί είναι μερικά σημεία με λάσπη και εγώ πρέπει να μπω μέσα στη λάσπη για να τα μαζέψω. Λοιπόν, και όσο μπορείτε, πάρα πολύ λίγες φωτογραφίες και χωρίς φλας. Σε αρχαία και σε σπήλαια απαγορεύεται. Τώρα, πέρασα με εσύ από το χέρι. Α, εντάξει. Μπαίνουμε στο σπήλαιο κάτσο. Πρέπει να έχω και φαγό. Από υγρασία που έχει. Υγρασία. Το νιώθεις. Ραμέ. Ραμέ, διέκυσε. Λάσπη έχει κάτω. Αυτή είναι υγρασία. Υγρασία, βέβαια. Η δάλος δεν διατηρείται. Αχ, στάει. Ραμέ. Ονομάζονται γκουρ στην ορολογία των σπηλαίων.
Και έτσι κάνει αυτό το σχηματισμό. Αυτός εδώ μοιάζει σαν... Πάμε από εκεί τώρα. 6,5 στρέμματα. Έλα. Εδώ είμαι. Να, εδώ ξεκινήσεις αυτό το... Και να φτάσεις στο φάλιρο. Να ξεκινήσεις από το φιλοθέι και να φτάσεις στο φάλιρο με τα πόδια. Αλλά δεν είναι όλο, δεν θα μας πάνε να το εξήγησουμε. Πού είσαι ο Ολγάκο μου? Για καλοκαίρι. Εδώ είναι σκαλοπάτι. Έχει νερά εδώ. Χωρίς που είναι. Βλέπετε εσείς τίποτα οστά? Όχι, εδώ είναι αγκία, να φράγματα. Ναι, ναι. Τα οστά που είχα. Ναι, ναι, περάστε, περάστε.
ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Τέταρτο με πέμπτο αιώνα εδώ μετά Χριστού βρέθηκαν τα οστά. Εδώ που είμαι εγώ, στο αριστερό μου χέρι, κάτω στο έδαφος, στον προβολέα, είναι οστά. Τώρα πηγαίνουμε στο Βαλτιτσίνικο για φαγητό. Εκεί να πάω να πάω, να με πάει. Έλα δουλειά σου. Έλα, έλα, έλα στο κάδρο, έλα στο κάδρο. Έλα. Μέσα στα έλατα περνάμε. Πηγαίνουμε προς το Βαλτιτσίνικο. Μέσα έλατα πετάμε. Να πιτρώσουν τα μαλλιά τώρα. Περίμενε. Πάσαμε στο Βαλτιτσίνικο. Ένα αμφιθεατρικό χωριό. Όλο παξεδάκια είναι. Σε υψόμετρο περίπου 1200 μέτρα. Πολύ κοσμική ζωή το βράδυ. Γράφει από πίσω προσοχή δυσκολικό. Μέσα στο σπίτι.
σας. Αφού φάγαμε και ακολουθούμε μία διαδρομή μέσα στα έλατα, όπου να κοιτάξεις το έλατο υπάρχει παντού. Παρακολουθείτε οι πρώτες ψυχάλες της βροχής. Να δούμε αν θα συνεχίσει η βροχή. Είμαστε ακόμα στο δρόμο και αυτή τη στιγμή επισκεπτόμαστε τη Μονή Κερνίτσας που βλέπουμε μπροστά μας. Λοιπόν, το πούλμαν μας άφησε λίγο μακριά, διότι ο δρόμος είναι πολύ στενός και δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί. Λοιπόν, προχωράμε και βλέπουμε. Ο οδηγός του πρώτου, πριν είναι Αλβανός. Ονειρεμένη είσοδο. Πολύ μακριά με έβγαλε το ρεγαμότο. Θα σου πει πιο κοντινή. Βγάλε πραγματά. Ναι, ναι. Τριαντάφυλλα. Με βλέπεις? Μια χαρά σε βλέπω. Περίμενε. Εδώ είσαι, αλλά εγώ σου κάνω πολύ. Το πάτησες? Τι έγινε? Έλα, έλα, μίλα, μίλα, μίλα κι εσύ. Δώσε ένα φιλί, δώσε ένα φιλί. Η γυναίκα σου είναι. Και τι έγινε?
κάνει έτσι, κάνει αλλιώς, κάνει κάτι τσεπινιές. Α, έτσι, έτσι, έτσι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πώς είναι τώρα? Ξαναπάτα το. Τι είναι αυτό? Άσπρα κρίνα βγάζουμε. Λουλουδάκια. Ξέρεις τι στέλνω, λες, Ολλανδία. Μέσω Ιδρύτερα. Δεν θα πάμε πάνω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε απάνω. Τώρα μπορείτε να η είσοδος της εκκλησίας μπαίνουμε με το δεξί. Με συγχωρείτε. Να σας πω κάτι. Εσείς δεν έχετε έντερο στο καπί για να μπορούμε εμείς. Ο φωτογράφος είναι άλλος. Να ρωτήσα την καλόγρια. Τι κάνε. Συγγνώμη. Επιστρέφουμε, η ώρα είναι 8 παρά 10. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στην αρχή. Βρισκόμαστε στο δρόμο προς Κόρινθο. Υπολογίζουμε γύρω στις 9.30 ώρα να είμαστε στην Καλυβαία. Ήταν μια πολύ ωραία εκδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους το πίεσαν για αυτή την εκδρομή και ελπίζουμε και σε κάποια άλλη να περάσουμε εξίσου καλά. Αλανιάρη Σπύρο, κάτσε να πεινάσεις εκεί πέρα και μην έρχεσαι εδώ. Γεια σου Σπυράκη. Το εχθές με ρώταγε ο λογιστής, αυτός ο μαλλιτζής τι γίνεται, μου λέει. Προστάει τίποτα, είναι τίποτα. Όχι, μου λέει, ίσα ίσα άνθρωπος είναι πολύ εντάξει, μου λέει. Μου στέλνει και κάρτες, λέει και αυτό. Έτσι να περάσει να πιούμε κανένα καφέ, λέει. Κάτσε εκεί πέρα. Τα βρίσκει. Παίρνει ο Σπύρος εκεί πέρα και τα βρίσκει. Που θα στέλνει. Δεν είναι. Σε κίνηση πες να πάει. Πάω πολύ σκοτεινά, βγαίνει καλά. Ναι, ναι, βγαίνει. Τα φωτίζει, βλέπω. Α, ναι, πολύ ωραία. Τα φωτίζει, πηγαίνω τώρα στο σπίτι. Τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Αμέσως θα τα περάσω. Ξέρεις τι γίνεται, φοβάμαι πάντα. Τα μια στραβή δεν ξέρεις τι γίνεται. Ενώ άμα τα ρίξω στο κομπιούτερ δεν τα σβήνω. Αν δεν τελειώσω δεν τα σβήνω από εδώ. Μια στραβή, να έχω τουλάχιστον ένα αντίγραφο από εκεί πέρα. Έχει πιάσει και μία βροχούλα σιγανή και δείχνει. Βέβαια το περιμέναμε ότι μετά τις 6 θα έπιανε η βροχή.
και όσο να είναι έχουμε μειώσει ταχύτητα, πηγαίνουμε σιγά σιγά. Περνάμε τώρα από τα δηληστήρια.